σημαντική ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Βουλή. Μίλησε μεταξύ άλλων για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων με 1.600 επαγγελματίες οπλίτες και 1.000 οπλίτες βραχίας ανακατάταξης. Οι προσλήψεις αυτές θα αυξηθούν σε 13.000 νέες προσλήψεις επαγγελματιών στρατιωτών σε βάθος πενταετίας. Εξήγηλε πως από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και για μία πενταετία θα εισάγονται στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών όλων των κλάδων 1.335 σπουδαστές ετησίως έναντι των 819 των τελευταίων ετών. Αυτό πρόκειται να δώσει, όπως είπε ο Υπουργός, 2.580 άτομα συνολικά σε βάθος πενταετίας που θα είναι πραγματικός πολλαπλασιαστής ισχύος για τις ένοπλες δυνάμεις και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι πιστώσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα εκτοξεύονται προς τα πάνω, καθώς προβλέπεται αύξηση κατά 2 δις περίπου ή κατά 375% έναντι των πιστώσεων του τρέχοντος έτους, διαμορφώνονται στο ύψος των 2.052.000.000 προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες υποστήριξης και αναβάθμισης των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, καθώς και ανάγκες πρόσκλησης νέων. Ο Υπουργός είπε επίσης πως ήδη μέσα στο 2021 θα τρέξουν μεταξύ άλλων το πρόγραμμα απόκτησης των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ μαζί με τα όπλα τους, αλλά και μαζί με τη σύμβαση της εν συνεχείας υποστήριξής τους, το πρόγραμμα απόκτησης 4 φρεγατών πολλαπλών ρόλων και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού μέσης ζωής των υπαρχόντων 4 φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε επίσης στην αναβάθμιση και συμπλήρωση τορπιλικού δυναμικού των υποβρυχίων, την απόκτηση νέων υπερσύγχρονων ελικοπτέρων Ρώμιο, τα οποία έχουν εξαιρετικές ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, νέα αντιαρματικά όπλα για το στρατό, νέα κατευθυνόμενα βλήματα για την πολεμική αεροπορία, νέα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα για την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό. Αναφέρθηκε στα προγράμματα του Εθνικού Τυφεκίου και του Εθνικού Οχήματος με σημαντική, όπως είπε, προστιθέμενη αξία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Μίλησε για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων αναβάθμισης και υποστήριξης συστημάτων, όπως τη Σύμβαση Αναβάθμισης και Υποστήριξης των F-16 και των όπλων τους, δηλαδή τα F-16 Block 52 Plus σε Viper και τα Block 50 σε Block 52 Plus αντιστοίχως μετά τα Viper. Σύμβαση υποστήριξης των C-130 και Σύμβαση υποστήριξης των C-27 ως τόρος των μεταγωγικών αεροσκαφών που δεν πρέπει να παραμείνει, όπως είπε, καθυλωμένο σε μεγάλο ποσοστό του, αλλά γι' αυτό προϋποτίθεται η υπογραφή Σύμβασης υποστήριξης και έτσι γίνεται. Αναφέρθηκε επίσης στη Σύμβαση υποστήριξης των ελικοπτέρων Apache και κάθε επιχειρησιακά αναγκαίου οπλικού συστήματος, κάποια από τα οποία επί σειρά ετών είχαν αφαιθεί στην τύχη τους χωρίς συμβατικό όχημα υποστήριξης με προφανή αρνητικά αποτελέσματα ως προς την επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Εμείς θα πούμε ότι εφόσον υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα, μιλάμε για περαιτέρω ισχυροποίηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ματέωση των σχεδίων της Άγκυρας.